Κύριε Υπουργέ, στον ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου Κρήτης υπάρχει και σοβαρή υποστελέχωση, όπως φυσικά και πανελλαδικά, καθώς και στεγαστικό πρόβλημα. Σαν να μην έφταναν οι ελλείψεις εργαζόμενους, πριν λίγες μέρες έληξαν οι οκτάμινες συμβάσεις του προσωπικού, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να έχει πλήρως αποψηλωθεί. Και καλούνται οι ίδιοι εργαζόμενοι, που έχει λήξει η σύμβασή τους, μπροστά σε έναν πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς, να δουλέψουν εθελοντικά για να μην υπάρξουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στον έλεγχο φακέλων των σεισμόπληκτων στους Δήμους Μηνώα Πεδιάδα και Αρχανών Αστερουσίων. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε τονίσει επανειλημμένως την αναγκαιότητα οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου να γίνουν αορίστου για το ήδη υπάρχον προσωπικό και επιπλέον να στελεχωθεί η υπηρεσία με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Ωστόσο, αντί για μόνιμη εργασιακή διασφάλιση των συμβασιούχων και την πλήρη με βάση τις ανάγκες στελέχωση της υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό, ανακοινώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 από το αρμόδιο Υπουργείο η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟ για την επαναστελέχωση της ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου, επιχειρώντας η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με μια πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας και την ομοιρία χιλιάδων εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ, να λύσει το πρόβλημα της σοβαρής υποστελέχωσης των υπηρεσιών, επιτείνοντας την εργασιακή αβεβαιότητα των εργαζομένων και καθυστερώντας επιπλέον τον έλεγχο των φακέλων, την αποζημίωση των πληγέντων, την επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων. Οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων είναι τεράστιες, επιλέγουν να καλύπτουν πάγιες ανάγκες με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με ελαστικές μορφές εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζουν ακόμα πιο φθηνούς εργαζόμενους σε ομοιρία για μια θέση εργασίας, εναλλάσσοντας μεταξύ ανεργίας και μισοεργασίας. Εκτός από το εργασιακό ζήτημα, υπάρχει και το κτηριακό, στεγαστικό πρόβλημα της υπηρεσίας του ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου, εξίσου σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία το έχει αναδείξει μάλιστα η ίδια ως αίτημα, θεωρώντας ότι πρέπει άμεσα, έπρεπε μάλλον καιρό πριν, να έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες μετακίνησης της υπηρεσίας στο νέο κτίριο στέγασής της, ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους, καθώς ο χώρος των γραφείων που έχει δοθεί στην υπηρεσία είναι εξαιρετικά μικρός και δεν επιτρέπει, λόγω έλλειψης χώρου, ούτε την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου για τους εργαζόμενους εξοπλισμό. Η όλη κατάσταση εργασιακό, κτηριακό, στρέφεται όχι μόνο ενάντια στους εργαζόμενους της ΤΑΕΦ, αλλά και στους ίδιους τους πληγέντες που εκτός από τους αντιλαϊκούς κόφτες και τις ανεπάρκειες της κρατικής αρρωγής για την αποκατάσταση των κτηρίων, έχουν να αντιμετωπίσουν και την καθυστέρηση στον έλεγχο των φακέλων λόγω της υποστελέχωσης, παρά την υπερπροσπάθεια και αυταπάρνηση των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν κατατεθεί περίπου 1.400 φάκελοι επισκευής σεισμόπληκτων κτηρίων, με μόλις 7 φακέλους να έχουν λάβει είτε έγκριση επισκευής και αποζημίωσης, είτε για άδεια ανακατασκευής κόκκινων κτηρίων. Βέβαια, για να έχουμε και πολύ καλύτερη πληροφόρηση, γιατί ρωτάμε αλλά δεν έχουμε και ακριβή έτσι πληροφόρηση, καλό είναι να μας δώσετε τον ακριβή αριθμό των φακέλων που έχουν κατατεθεί, για να μην λέμε γενικώς νούμερα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα επιπλέον θα πάρετε για να αντιμετωπιστεί με κατεπίγουσες διαδικασίες η υποστελέχωση του ΤΑΕΦ, με τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για το ήδη υπάρχον προσωπικό; 2. Να στελεχωθεί η υπηρεσία με όλο το επιπλέον απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους; Και τέλος, να επισπεθούν οι διαδικασίες μετακίνησης της υπηρεσίας στο νέο κτίριο στέγασής της, με όλο το απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Θέτετε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πραγματικά δείχνετε και ευαισθησία, αλλά όπως ξέρετε και το Υπουργείο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά που έχουν συμβεί στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση της υπηρεσίας και το κτίριο και όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Ουσιαστικά τίθονται 3 ζητήματα από την πλευρά σας. Το πρώτο αφορά το προσωπικό, το δεύτερο αφορά το κτίριο και το τρίτο αφορά αν αυτά οι 2 συνθήκες επηρεάζουν την λειτουργία του ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το πρώτο. Αυτό το τμήμα το έχουμε ιδρύσει εμείς. Με δικιά μας πρωτοβουλία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έβγαλε μια απόφαση ο υπουργός ο Κώστας Καραμαλής και δημιούργησε ένα τμήμα ουσιαστικά μόνο να ασχολείται με τα ζητήματα. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή, το Αρκαλοχωρίο. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία να τα αντιμετωπίζουμε.
η δυνατότητα που μας έδινε και το Σύνταγμα και οι νόμοι που υπήρχαν ήταν να πάρουμε όντως συμβασιούχους. Και αυτό κάναμε. Και το ζήτημα που προέκυψε με την ανανέωση των συμβασιούχων το λύσαμε άμεσα. Άλλωστε, γνωρίζετε τις αποφάσεις που έχει βγάλει ο Υπουργός. Έχει λυθεί το ζήτημα με την ανανέωση. Έχουμε τις αποφάσεις που έχουν βγει 10 Δευτέρου, 13 Δευτέρου και 14 Δευτέρου. Και ουσιαστικά έχει λυθεί όλο αυτό το ζήτημα με την ανανέωση των συμβάσεών τους. Άρα, μία πρωτοβουλία δική μας. Λύθηκε ένα πρόβλημα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνει το Σύνταγμα και οι νόμοι του ελληνικού κράτους, γιατί αυτό πρέπει να σεβόμαστε όλοι μας, και συνεχίζουμε. Αναγνωρίζουμε πάνω και πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι την ανάγκη του υπηρετούντος προσωπικού εκεί πέρα, στο Ηράκλειο. Και γι' αυτό μάλιστα έχει κάνει ένα προγραμματισμό, και αυτό μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα μας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2023 περιλαμβάνει 275 μόνιμες θέσεις για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Άρα φροντίζουμε όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί να μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και να μπορούν από εκεί να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Έτσι όπως είναι βάσει του Συντάγματος και βάσει των νόμων. Δεύτερο ζήτημα. Φτάνουν αυτοί οι υπάλληλοι, γιατί το ουσιαστικό ερώτημα μας δείτε είναι αυτό. Φτάνουν. Και γι' αυτό έχουμε πολλές φορές και κεντρική υπηρεσία. Βοηθούμε στο να προχωρούν και να δίνονται οι κατάλληλες απαντήσεις. Χίλιους φακέλους έχουμε. Απαντήσαμε και στους χίλιους. Απαντήσαμε και στους χίλιους. Το πρόβλημα, κύριε Συντυχάκη, δεν είναι να απαντήσει υπηρεσία. Απάντησε υπηρεσία. Και εγκαίρως απάντησε. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν νομικά ζητήματα. Και γι' αυτό ήρθαμε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και προτείναμε ένα νέο τρόπο το πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής. Άρα η ευαισθησία μας, η προσοχή μας είναι εκεί, να προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα. Και να είστε σίγουροι ότι με τη νέα πρόταση νόμου που θα γίνει νόμος του κράτους σε λίγο χρονικό διάστημα, να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα προχωρήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κτίριο της ΤΑΕΦ, γνωρίζετε ότι την πρώτη φορά είχαμε μόνο μία πρόταση, η οποία ο διαγωνισμός αυτός δεν μπορούσε να τελεσφορήσει. Έγινε η διαδικασία όλη από την αρχή και από εκεί πέρα προχωράμε. Έχουμε 6 προτάσεις οι οποίες ικανοποιούν και την υπηρεσία. Δεν έρχεται κανένας υπουργός, κανένας γενικός γραμματέας, κανένας υφυπουργός για να δει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες υπηρεσίας. Από ό,τι φαίνεται από τις 6 προσφορές που έχουμε, μία λογικά θα ικανοποιεί τις ανάγκες και θα προχωρήσουμε ώστε να έχουμε να λύσουμε και το κτηριακό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε όλοι έχουν περάσει 16 μήνες από τους σεισμούς. Είναι εύλογο το ερώτημα το πώς μπορεί να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι έχουν περάσει 16 μήνες μετά το καταστροφικό σεισμό σε αυτούς τους δύο δήμους, Μηνώα Πεδιάδα και Αρχανών Αστερουσίων. Έχουν κατατεθεί, δεν μου απαντήσατε σε αυτό, 1.400 φάκελοι επισκευής σεισμόπληκτων κτηρίων με μόλις 7 ή 5 φακέλους. Γι' αυτό σας είπα, σας ρώτησα στην πρωτολογία μου, να πείτε τα ακριβή νούμερα. Να έχουν λάβει την έγκριση της αποζημίωσης στεγαστικής συνδρομής με καμία εκδομένη άδεια για ανακατασκευής κόκκινων κτηρίων. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η αιτία? Πού βρίσκεται η αιτία? Η αιτία κρύβεται ακριβώς αυτό, στην υποστελέχωση. Άρα είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Και επειδή έχουμε κάνει και άλλες επικαιρές ερωτήσεις και άλλοι βουλευτές έχουν κάνει παρόμοιες, είτε με γραπτές απαντήσεις, είτε ως επίκαιρες ερωτήσεις, οι απαντήσεις είναι καρμπών. Ναι, αλλά έχουν περάσει 16 μήνες. Ο κόσμος περιμένει. Σας ανέφερα επίσης στην πρωτολογία ότι έχουν λήξει 8 μήνες συμβάσεις του προσωπικού, η υπηρεσία έχει αποψηλωθεί και υπάρχει μόνο μία εργαζόμενη μηχανικός με ενεργή σύμβαση αορίστου χρόνου στον ΤΑΕΦ. Αντιλαμβάνεστε τώρα με μία υπάλληλο, ας πούμε, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα έμειναν, μου φαίνεται είναι μισός μήνας, ένας μήνας έχει περάσει χωρίς κάποια σύμβαση εργασίας. Και είναι τέτοια η κατάσταση και ο όγκος της δουλειάς που αυτοί οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι δηλαδή καλούνται καταρχήν να δουλέψουν εθελοντικά για να μην υπάρξουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στον έλεγχο των φακέλων και ένα όγκο δουλειάς που αμφιβάλλω εάν μπορεί ένας εργαζόμενος και υπό αυτές τις συνθήκες να τις διεκπαιρεώσει. Μάλιστα,
μας έχουν πει ότι είναι υπάλληλος, ας πούμε, της Γενικής Διεύθυνσης που έχει παραλάβει 100 φακέλους. 100 φακέλους και για τη Σάμο και για την Κρήτη. Τελικά ποιος είναι ο ζημιωμένος από αυτή την ιστορία? Αφενός είναι ο εργαζόμενος που βιώνει τα χίλια μύρια ως εργαζόμενος με ένα τέτοιο όγκο δουλειάς και φυσικά οι σεισμόπληκτοι που καθυστερούν να πάρουν έγκριση χρηματοδότησης για να αρχίσουν οι εργασίες επισκευής των κτηρίων τους. Άρα λοιπόν η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα για το θέμα των προθέσεων, η ευαισθησία σας κτλ. Ξέρετε, κάποια πράγματα κρίνονται και εκ του αποτελέσματος. Και εκ του αποτελέσματος, μέχρι τουλάχιστον 16 μήνες μετά, δεν είναι και τόσο καλά τα αποτελέσματα. Στο δεύτερο ζήτημα, στο κτηριακό, είναι φανερό ότι πρέπει να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Αυτή την απάντηση που μας δώσατε είναι καρμπόν απάντηση. Ότι ξέρετε, είχαμε 6 προσφορές, ναυάγησαν, δεν τελεσφόρησαν και έχουμε βρει τώρα μία τελευταία λύση κτλ. Και άμεσα θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εμείς λέμε ότι πρέπει να απλουστευτούν, να επισπευθούν οι διαδικασίες μετακίνησης της υπηρεσίας άμεσα να λύξει το θέμα για το νέο κτίριο, το πώς θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι, διότι είναι ένας πάρα πολύ μικρός χώρος και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αποτελεσματική δουλειά. Έτσι. Και μάλιστα, ενώ υπάρχει ο εξοπλισμός, έχει παραγγελθεί ο εξοπλισμός για τη στελέχωση, δεν μπορούν να το εγκαταστήσουν διότι ακριβώς ο χώρος είναι πάρα πολύ μικρός. Και το τρίτο ζήτημα που θα σας έθετα, δεν το έθεσα στην πρωτολογία, είναι το θέμα των μετακινήσεων και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Οι ταλέποροι εργαζόμενοι αναγκάζονται να μετακινούνται στις σεισμόπληκτες περιοχές με τα δικά τους αυτοκίνητα και τα έξοδα που τους καλύπτει η υπηρεσία για τη μετακίνησή τους σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν. Είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που σας θέτω τώρα στην δευτερολογία. Για όλα λοιπόν τα παραπάνω, υποστελέχωση, κτηριακό, αυτοκίνητα, έξοδα μετακίνησης, ελλείψεις, καθυστερήσεις κτλ. Την ευθύνη την έχετε εσείς. Μα όλες καθόλου τυχαία επιλέγουν όλες οι κυβερνήσεις να καλύπτουν πάγιες ανάγκες με ελαστικές μορφές εργασίας. Υπάρχει κοινή αντίληψη όλων σας γύρω από αυτό το ζήτημα. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα οι απαντήσεις των δικών σας κυβερνήσεων, των προηγούμενων, είναι ότι μάλλον αναπαράγεται τα γνωστά τετριμένα και αναχρονιστικά επιχειρήματα περί απαγορευτικών κοινοτικών οδηγιών, των συνταγματικών επιταγών που μας είπατε πιο μπροστά κτλ. Μα σας είχαμε κάνει και πρόταση. Και εσάς και στα άλλα κόμματα, εσείς δεν την υιοθετήσατε όπως και τα άλλα κόμματα, να αλλάξει το άρθρο 103 του Συντάγματος. Είχαμε αναθεωρητική βουλή, θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αλλαγή και αυτοί οι άνθρωποι να μετατρέψουν τις συμβάσεις του ορισμένου χρόνου σε αορίσεις. Δεν το δεχτήκατε ούτε εσείς ούτε οι υπόλοιποι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό που απαιτούν οι εργαζόμενοι, γιατί εμείς μεταφέρουμε το θέμα των εργαζομένων εδώ, να στηρίξουμε δηλαδή το πάγιο αίτημα για μονιμοποίηση και ενίσχυση με προσωπικό όλων των υπηρεσιών του δημοσίου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς και να επισπευθούν οι διαδικασίες μετακίνησης υπηρεσίας στο νέο κτίριο στέγασης.